Πάνω από 150 άνθρωποι νοσηλευόταν μέχρι χθες σε ΜΕΘ με συμπτώματα εποχικής γρίψης, ενώ κάποιοι άλλοι βρίσκονται σε λίστα αναμονής προκειμένου να εισταχθούν σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένεται να έχουν παραλάβει τα φαρμακεία 50.000 εμβόλια προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από όσο θέλουν να εμβολιαστούν έστω και τώρα. Αν δούμε τα στατιστικά στοιχεία με τις ηλικιακές ομάδες που χτυπάει ο ιός της γρίπης, φαίνεται ότι περισσότεροι είναι άνω των 60 ετών, ενώ το τελευταίο διάστημα παρατηρήθηκαν κρούσματα γρίπης ακόμα και σε μικρά παιδιά, σε σχολεία και παιδικούς σταθμούς. Τα περισσότερα από τα θύματα πάντως που έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής ήταν ανεμβολίαστα και ανήκαν σε ομάδες υψηλού κινδύνου. Με τον ιό της γρίπης να βρίσκεται σε έξαρση, η Λαμία μετά το πρώτο επιβεβαιωμένο θάνατο από τον ΙΤΑ1 ΙΤΑ1-1. Πρώτη γελικιωμένη γυναίκα που νοσηλεύτηκε τις τελευταίες μέρες στην πνευμονολογική κλινική του νοσοκομείου Λαμίας και την Κυριακή 10 Δευτέρου μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ σε βαριά κατάσταση όπου και κατέληξε την επόμενη μέρα. Πάντως στον ομό Ροδόπης δεν υπάρχει ανησυχία.